Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η απέτηση για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που θα διασφαλίζουν ικανοποιητικά πρωτογενή πλεονάσματα για τα έτη μετά τη λήξη του προγράμματος του 2018, αλλά και τα εργασιακά παραμένουν τα μεγάλα σημεία τριβής κυβέρνησης με τους δανειστές. Αν και κάποια χαραμάδα συμβιβασμού στα δύο αυτά κεφαλαιόδη ζητήματα διαφαίνεται πλέον, μετά και την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πιέρ Μοσκόβισης στη χώρα μας. Αποφασισμένος να αντιμετωπίσει την απειλή του λαθρεμπορίου καπνού και να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, εμφανίζεται, μιλώντας στο insider.gr, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Μετά την επικείμενη νέα αύξηση στη φορολογία των καπνικών ειδών και τις προειδοποιήσεις αγοράς για κύμα μετακίνηση του καταναλωτικού κοινού προς τα λαθρέα τσιγάρα. Τέρμα στην αγωνία για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών χθες βράδυ, καθώς άνοιξε εφαρμογή στο TaxisNet μετά από καθυστέρηση κάποιων ημερών. Μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία πληρωμής και πρόστιμο για τους αργοπορημένους, όπως πάντα. Η Samsung πάει στα 2. Ο μεγαλύτερος όμιλος της Νότιας Κορέας, ύστερα από πίεση επενδυτών για καλύτερη διαχείριση του ομίλου, σκέφτεται να χωρίσει τη Samsung σε ένα μετοχικό σχήμα που θα αναλάβει την ιδιοκτησία των δραστηριοτήτων του ομίλου και ένα εταιρικό σχήμα που θα αναλάβει τις επιμέρους επιχειρήσεις. Ανωδικά κινείται η αγορά στο σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει 613,83 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,60% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.